της ημέρας κεφιού και διασκέδασης, οπότε κορυφώθηκαν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, αλλά και την καθαρά Δευτέρα, έως σήμερα το πρωί, αρκετοί πολίτες στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Εκατερίνης και του Μπεντεβή στερήθηκαν το βασικό αγαθό, καθώς έμειναν χωρίς νερό. Από χθες είχαμε παρέα, τα πιάτα μας άπλυτα, έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Ο γιος έχει μωρά. Υπάρχει ένα θέμα, είπαμε, το νερό νεράγει. Δεν είναι δυνατόν να βρέχει, να έχει γεμίσει το φράγμα και να μην έχουμε νερό. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Πλυντήριο δεν μπορούμε να βάλουμε. Ο νεροχύτη μας γίνεται στίβα. Το τριήμερο εξελίχθηκε σε εφιαλτικό λόγω έλλειψη νερού με αρκετούς πολίτες που απολάμβαναν στοικίες τους, ευχάριστες στιγμές με συγγενείς και φίλους, να βρίσκονται την ίδια ώρα σε δυσάρεστη θέση να μην έχουν νερό ούτε και το καζανάκι. Πόσο μάλλον να πλύνουν ποτήρια και πιάτα τα οποία γέμισαν τους νεροχύτες τους. Θέλουμε νερό. Τι άλλο να πούμε, πόσες μέρες τώρα δεν έχουμε νερό. Από το Σάββατο. Από το Σάββατο. Δεν έχουμε, δεν μπορούμε να πλύνουμε το πιάτο μας. Έχουμε και το αφήνουμε λίγο για να το ρίχνουμε στη τουαλέτα. Τώρα είσαι στάλα νερό, έτσι. Αλλά πήγα από την αδερφή μου και πήραμε κατηδοχεία γιατί και το μπάνιο θέλει νερό. Και σήμερα το πρωί δημότες δεν είχαν νερό να πιούν. Δημότης τηλεφώνησε το περασμένο Σάββατο στο πενταψήφιο νούμερο, στο οποίο όπως υποστηρίζει δεν απάντησε κανείς. Με τον ίδιο να σπέβδει σήμερα το πρωί στη ΔΕΙΑΗ, προκειμένου να λάβει απαντήσεις για τη δραματική κατάσταση που βίωσαν τις προηγούμενες μέρες. Πήγα, βρήκα κάποιους υπεύθυνους εκεί, οι οποίοι μου είπαν ότι έπαθε λέει μια ζημιά το Σάββατο. Όμως, κάποιο κεντρικό αγωγό, ο οποίο όμως δεν τον φτιάξανε, έκλεισαν τη βάνα και θα το έφτιαχναν λέει σήμερα. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο ο οποίο να εφημερεύει στη ζημιά, για παράδειγμα, και να πηγαίνουν άμεσα να το φτιάχνουν. Από την πλευρά της, η ΔΕΙΑΗ υποστηρίζει ότι υπήρξε ζημιά σε κεντρικό αγωγό, ο οποίος τροφοδοτεί την επίμαχη περιοχή και ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε σήμερα. Ενώ στο ερώτημα γιατί συνεργείο δεν έσπευσε στο σημείο το περασμένο Σάββατο, οι αρμόδιοι υποστήριξαν ότι συνεργείο βρισκόταν σε άλλη ζημιά, χωρίς όμως να μας αναφέρουν την περιοχή. Την ΔΕΗ, αν πάρει τηλέφωνο και υπάρξει κάποιο πρόβλημα, έρχονται μετά από 2 ώρες και το φτιάχνουν κατευθείαν. Ή τουλάχιστον έρχεται, υπάρχει κάποιο συνεργείο το οποίο τρέχει, προσπαθεί να το φτιάξει. Αυτοί εδώ τι είπαν, είναι αργία, δεν δουλεύουμε, την Τρίτη θα το φτιάξουμε. Και αυτό που με εξοργίζει είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο ο οποίο να πει, ρε παιδιά, έχουμε ζημιά, θα το φτιάξουμε τάδε. Μια ενημέρωση. Τι είμαστε. Στην περιοχή της ανάληψης, δημότες αγανακτούν για την έντονη δυσοσμία που αναβλύζει από τα φρεάτια ομβρίων. Έντονα διαμαρτύρονται και οι επαγγελματίες στον χώρο της εστίασης, καθώς λόγω της έντονης δυσοσμίας χάνουν τους πελάτες τους. Μυρίζουν πάρα πολύ, δεν μπορεί να κάτσει κανένας έξω. Ακόμα και μέσα που έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα μυρίζει. Τα καθαρίσανε, λέει, δεν μπορούν να βρουν από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά. Να λάβει μέτρα ο Δήμος και το υγειονομικό να έρθει να καθαρίζει τα φρεάτια, διότι εδώ αρρωστήσουμε. Εδώ είναι καλοκαίρι πια. Και δεν μπορούμε να μπούμε στα σπίτια μας. Δεν μπορεί να ανοίξει το παράθυρο σου, δεν μπορεί να κάτσουμε στο σπίτι σου. Μάλιστα, ορισμένοι τοποθέτησαν νάιλον στα φρεάτια, όμως το πρόβλημα με τη δυσοσμία παραμένει, με δημότες να καλούν τους αρμόδιους να προχωρήσουν στο καθαρισμό τους. Όταν είναι ζέστη, δεν είναι να περνάς καθόλου. Καθόλου. Και όποιος θέλει να έρθει να το δει, να το διαπιστώσει.